Γκρίτιες είναι οι αντιδράσεις των φορέων στα ζητήματα υγείας που εντοπίζονται στο νησί και που, όπως είπαν, έχουν δημιουργήσει ένα περίγραπτο και πρωτόγνωρο κλίμα ανασφάλειας για τους ασθενείς και ταυτόχρονα αυταρχισμού για τους εργαζόμενους, με φόντο και το τελευταίο περιστατικό με τη διοίκηση του Παγνή, που έστειλε στα σπίτια αναισθησιολόγων που νοσούσαν με COVID, γιατρό εργασίας και επισκέπτρια υγείας, για να επιβεβαιωθεί, όπως ανέφεραν, αν όντως νοσούν. Είναι απαράδεκτο, γιατί μειώνει την προσωπικότητα του κάθε συναδέλφου, του κάθε εργαζόμενου, του κάθε γιατρού, του κάθε νοσηλευτή. Δεν μπορούσαμε λοιπόν με τίποτα να καταπιούμε αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή τη συμπεριφορά του διοικητή που ξεχύλισε το ποτήρι ουσιαστικά, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά. Εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και φορείς του νησιού καυτηρίασαν με οξύ τρόπο την επιλογή να παραταθεί εν μέσω κρίσης και αντιδράσεων η θητεία της διοίκησης του Παγνή, μιλώντας για ένα πρωτόγνωρο σκηνικό αυταρχισμού το οποίο βιώνουν και που πάντως, όπως τόνισαν, δεν πρόκειται να δεχθούν. Με τέτοιες συμπεριφορές το νοσοκομείο, το εργασιακό του περιβάλλον είναι αποτρεπτικό για τα νέα παιδιά που έχουμε που τελειώνουν τώρα, η οποία είναι εξαιρετική η ποιότητα επιστημόνων και τους θέλουμε εδώ. Υπό το βάρος των σοβαρών, όπως τόνισαν, ελλείψεων στο χώρο της υγείας, της υποχρηματοδότησης και τον κίνδυνο το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο, λόγω της υποστελέχωσης αλλά και των παρετήσεων να αρχίσει να χτυπάει καμπανάκι, εργαζόμενοι και φορείς ξεκαθάρισαν ότι η δημόσια υγεία πρέπει να προστατευτεί. Το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, το καταλάβατε, δίνουμε όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ, της δημόσιας υγείας, δίνουμε προσωπικό, δίνουμε βοηθητικό προσωπικό για να χειρουργούνται ιδιωτικοί γιατροί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό θα γίνεται. Όποιος έχει λεφτά θα έχει και θεραπείες, θα έχει και υγεία καλή. Όποιος δεν έχει λεφτά, μαύρη του μοίρα. Ντρέπεται και η ντροπή όταν διαπιστώνουμε το πώς το κουβάρι, το νήμα, το αντιλαϊκό το συνεχίζει η μία κυβέρνηση από την άλλη. Ζούμε και εμείς την αλλαγή που υπάρχει στο σύστημα υγείας, που συνθλίβεται καθημερινά. Η αποψήλωση του νοσοκομείου από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό έχει οδηγήσει σε τεράστια ραντεβού, σε τεράστια αναμονές. Σε σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την οργή τους για την κατάσταση στην υγεία, ανακοινώνοντας ότι η πρώτη τους απάντηση είναι συλλαλητήριο την Παρασκευή το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια στις 26 Ιανουαρίου, συμπληρώνοντας ότι είναι μόνο η αρχή των κινητοποιήσεων τις οποίες προγραμματίζουν. Είμαστε εδώ πέρα γιατί θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα αφορά και τις γυναίκες. Δεν αφορά μόνο αυτούς, αλλά ολόκληρη την κοινωνία, το λαό, την νεολαία, τους φοιτητές. Να έχουμε μια δημόσια δωρεάν υγεία και δημόσια νοσοκομεία που να καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και να μην υπάρχει αυτό που ο λαός μας λέει, ότι για άλλη μια φορά θα πληρώσουν από την τσέπη τους για πράγματα που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές.